Ας συνεχίσουμε με τις ιδιότητες των εκθετικών συναρτήσεων. Πρέπει να θυμάσαι απ' έξω τη μορφή αυτών των δύο γραφικών παραστάσεων. Αν σου ζητήσουν, για παράδειγμα, πώς είναι η γραφική παράσταση της ευτυχήσεων 2 τρίτα και όλο η στοιχή, θα σκεφτείς ότι το 2 τρίτα, η βάση δηλαδή της εκθετικής συνάρτησης, είναι μικρότερο του 1 και θα την κάνεις κάπως έτσι. Αυτή η γραφική παράσταση δηλαδή θα έχει αυτή τη μορφή. Θα θυμάσαι απ' έξω αυτές τις δύο περιπτώσεις, δεν θα ξαναδίνεις τιμές για να τις φτιάξεις. Τι ιδιότητες έχουν αυτές οι δύο γραφικές παραστάσεις? Σε αυτή την περίπτωση η γραφική παράσταση είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθήνουσα. Είναι γνησίως αύξουσα. Αυτό σημαίνει το εξής, το ότι η F είναι γνησίως αύξουσα, ότι αν χ1 είναι μικρότερο του χ2, τότε το α στη χ1 θα είναι μικρότερο από το α στη χ2. Δηλαδή το F του χ1 θα είναι μικρότερο από το F του χ2. Για παράδειγμα, αν το χ είναι μικρότερο από το 3, το 2 στη χ θα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το 2 στην τρίτη, γιατί το χ θα είναι 2 για παράδειγμα, το 2 στη δευτέρα θα είναι μικρότερο από το 2 στην τρίτη. Και αντίστροφα μπορεί να ισχύει αυτό. Αν το 2 στη χ είναι μικρότερο από το 2 στην τρίτη, τότε το χ είναι μικρότερο από το 3. Και αυτό γιατί? Γιατί οι 2 στη χ είναι γνησίως αύξουσα. Το βάζουμε πάνω από το ισοδύναμο. Εδώ όμως η F είναι γνησίως φθήνουσα, που σημαίνει ότι αν το χ1 είναι μικρότερο του χ2, τότε το α στη χ1 είναι μεγαλύτερο από το α στη χ2. Μπορούμε να το δούμε και γραφικά. Αν το χ1 είναι μικρότερο από το χ2, τότε το f του χ2, δηλαδή το α στη χ2, είναι μικρότερο από το f του χ1, που είναι το α στη χ1. Εδώ είναι αντίθετα. Το χ1 είναι μικρότερο από το χ2, το f του χ1, το α στη χ1 δηλαδή, είναι μικρότερο από το α στη χ2. Αν το χ είναι μικρότερο από το 3, τότε το 1 δεύτερο εις τη χ θα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το 1 δεύτερο εις την τρίτη. Για παράδειγμα, αν το χ είναι 2, το 1 δεύτερο εις δευτέρα είναι μεγαλύτερο από το 1 δεύτερο εις την τρίτη. Όσο περισσότερο πολλαπλασιάζουμε το 1 δεύτερο με τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ μικραίνει το 1 δεύτερο. Αν το πολλαπλασιάσουμε το 1 δεύτερο με τον εαυτό του 2 φορές, θα είναι μεγαλύτερο από ότι αν το πολλαπλασιάσουμε με τον εαυτό του 3 φορές. Προφανώς ισχύει και το αντίστροφο, και εδώ γράφουμε την ιδιότητα ότι η 1 δεύτερο εις τη χ είναι γνησίως φθήνουσα. Μια άλλη ιδιότητα των δύο αυτών συναρτήσεων που ισχύει και για τις δύο είναι ότι το πεδίο ορισμού τους είναι το R, το εξηγήσαμε προηγουμένως γιατί, και το σύνολο τιμών τους, δηλαδή όλες οι τιμές που μπορεί να πάρει το ψ, ποιο είναι. Υπενθυμίζω για το σύνολο τιμών ότι κάθε σημείο της γραφικής παράστασης έχει ένα χ και ένα ψ. Αυτό είναι το χ του, αυτό είναι το ψ του. Το σύνολο τιμών της γραφικής παράστασης είναι όλα τα ψ, δηλαδή από όλα τα σημεία της γραφικής παράστασης παίρνουμε όλα τα ψ. Ποιο κομμάτι του άξονα των ψ καλύπτουμε σε αυτή την περίπτωση? Τα ψ που είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Όχι το μηδέν, γιατί δεν υπάρχει σημείο που να πέσει ακριβώς πάνω στο μηδέν. Το σύνολο τιμών λοιπόν είναι το ανοιχτό μηδέν συνάπειρο. Αυτό ισχύει και για τις δύο συναρτήσεις. Το σύνολο τιμών λοιπόν είναι αυτό, το μηδέν συνάπειρο. Το πεδίο ορισμού είναι όλο το R. Το ότι το σύνολο τιμών είναι το μηδέν συνάπειρο μεταφράζεται και ως εξής, ότι το α εις τη χ, που είναι το ψ δηλαδή, είναι πάντα μεγαλύτερο του μηδενός για κάθε χ που ανήκει στο R. Ας κάνουμε μερικά παραδείγματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η ιδιότητα αυτή. Αν έχουμε 2 εις τη μείον 3, προφανώς θα είναι 1 δια 2 εις την τρίτη, δηλαδή 1 8 θα είναι θετικό. Δεν έχει σημασία που εκθέτης είναι αρνητικός. Αν πάρουμε 2 εις τη μείον 1 δεύτερο, θα είναι 1 δια 2 εις την 1 δεύτερο, δηλαδή 1 δια ρίζα 2, πάλι θετικό. Θα θυμάσαι στο α εις τη χ ότι το α είναι θετικό, το χ μπορεί να είναι και αρνητικό αν ανοίξει το r, το α εις τη χ όμως είναι θετικό. Το αποτέλεσμα είναι θετικός αριθμός, ούτε καν 0. Ας λύσουμε και μία απλή άσκηση, να λυθεί η ανίσωση. 1 τρίτο εις τη χ μεγαλύτερο του 1 εικοστό έβδομο. Πώς λες να λύσουμε αυτή την ανίσωση? Για να λύσουμε αυτή την ανίσωση, το 1 εικοστό έβδομο θα το γράψουμε σαν δύναμη του 3. Είναι 1 τρίτο εις την πόσο, εις την τρίτη. Το χ θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 3. Και γιατί? Το χ θα είναι μικρότερο του 3, διότι η 1 τρίτο εις τη χ είναι γνησίως φθήνουσα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και το εξηγήσαμε και προηγουμένως ότι όσο το 1 τρίτο το πολλαπλασιάζουμε με τον εαυτό του μικραίνει όλο και πιο πολύ, οπότε για να πολλαπλασιάσουμε το 1 τρίτο χ φορές με τον εαυτό του και να είναι μεγαλύτερο από το 1 τρίτο εις την τρίτη, το χ πρέπει να είναι μικρότερο από το 3, γιατί το 1 τρίτο θα το πολλαπλασιάσουμε τον εαυτό του 2 φορές ή μία φορά, τα παραμείνει ως έχει, για να μην μικρύνει
Αν τον παρουσιάσουμε 4, 5, 6 φορές με τον εαυτό του, θα μικρύνει, θα γίνει πιο μικρό από το 1 τρίτο ή στην τρίτη. Δύο τελευταίες ιδιότητες. Βλέπουμε τις δύο γραφικές παραστάσεις, βλέπουμε τη δύο ιστιχή και την ένα δεύτερο ιστιχή, που είναι το ίδιο με το 2 εις τη μείον χ, και οι δύο περνάνε από το σημείο 0,1. Γιατί? Γιατί το F του 0 κάνει 2 εις τη μηδενική, κάνει 1 και για τις δύο περιπτώσεις. Επίσης, υποψιαζόμαστε ότι είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα των ψ. Πώς θα το αποδείξουμε αυτό? Για να αποδείξουμε ότι η γραφική παράσταση της F είναι συμμετρική με τη γραφική παράσταση της J ως προς τον ψ των ψ, παίρνουμε ένα τυχαίο σημείο της F που έχει στενταγμένες χ, F του χ, και το αντίστοιχο συμμετρικό ως προς αυτό σημείο της J είναι το μείον χ, J του χ. Εδώ λοιπόν είναι το J του μείον χ και το F του χ. Γιατί από το χ φέρνουμε κάθετη στον άξονα των χ, συναντάμε την γραφική παράσταση της F και φέρνουμε άλλη κάθετη, αυτό είναι το F του χ. Από το μείον χ φέρνουμε κάθετη στον άξονα των χ, συναντάμε την γραφική παράσταση της J και στη συνέχεια φέρνουμε κάθετη στον άξονα των ψ και εδώ είναι το J του μείον χ. Πρέπει να αποδείξουμε λοιπόν ότι για οποιοδήποτε χ αυτά τα δύο είναι ίσα. Ας ξεκινήσουμε από το J του μείον χ, το οποίο μας κάνει ένα δεύτερο εις τη μείον χ. Αυτό θα μπορούσαμε να το γράψουμε με πολλούς τρόπους, να εφαρμόσουμε τον τύπο α δια β εις την πλην νη, ότι μας κάνει β προς α εις την νη, και να το γράψουμε 2 πρώτα εις τη χ, δηλαδή 2 εις τη χ, δηλαδή f του χ. Αυτό ισχύει για κάθε χ ανοίξει το R. Αποδείξαμε λοιπόν αυτό τον ισχυρισμό, ότι σε f και σε j είναι συμμετρικές ως προς τον ψ των ψ. Για τις συναρτήσεις, 2 εις τη χ και 1 δεύτερο εις τη χ ή 2 εις τη μείον χ. Ας δούμε μια τελευταία ιδιότητα ακόμα. Έχουμε λοιπόν τη συνέφη του χ ίσον α εις τη χ, όπου το α είναι μεγαλύτερο του 1 και εδώ το α είναι ανάμεσα στο 0 και στο 1. Από τη μονοτονία τους μπορεί να προκύψει το εξής. Αν το χ1 είναι διάφορο του χ2, όπως εδώ δηλαδή, τότε το α εις τη χ1 είναι διάφορο από το α εις τη χ2. Φαίνεται κάτι τέτοιο και στα δύο σχήματα. Και με απαγωγή σε άτοπο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αν το α εις τη χ1 είναι ίσο με το α εις τη χ2, τότε το χ1 είναι ίσο με το χ2. Λέμε ότι οι εκθετικές συναρτήσεις είναι 1 προς 1, όπως θα μάθουμε στην τρίτη λυκείου. Δηλαδή, στο κάθε ψ καταλήγει μόνο ένα χ. Αν έχουμε δύο διαφορετικά χ, θα πάνε σε διαφορετικά ψ. Ή αλλιώς, αν έχουμε το ίδιο ψ, θα είναι το ίδιο χ που καταλήγει σε αυτά. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, για παράδειγμα, για τη χ τετράγωνο, όπου στο ίδιο ψ καταλήγουν δύο διαφορετικά χ. Και το 2, για παράδειγμα, και το μείον 2 καταλήγουν στο 4, αν η f του χ είναι η χ τετράγωνο. Η f δεν είναι 1 προς 1. Αυτή την έννοια θα την αναλύσουμε πολύ καλύτερα στην τρίτη λυκείου και μας χρειάζεται για να λύσουμε εκθετικές εξισώσεις, να λυθεί εξίσωση πρώτον 2 εις την 3 χ ίσον 1 δι 64 και δεύτερον 9 εις τη χ μείον 8 επί 3 εις τη χ μείον 9 ίσον 0. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη εξίσωση, το 2 εις την 3 χ ίσον με 1 δι 64. Θα μετατρέψουμε το κλάσμα 1 64 σε δύναμη του 2. Το 64 ως γνωστόν είναι το 2 εις την 6. Άρα το 2 εις την 3 χ μπορούμε να το γράψουμε 2 εις τη μείον 6. Θυμίζω ότι το 1 δι α εις την η είναι το α εις την πλην νη. Και έχουμε την ιδιότητα που είπαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή αν α εις τη χ1 ίσον α εις τη χ2, συνεπάγεται ότι χ1 ίσον χ2, επειδή η f είναι 1 προς 1, αυτό μπορείτε να το γράφετε για να προετοιμάζετε για την τρίτη λυκείου, αλλά και αν δεν το γράψετε στη δευτέρα λυκείου δεν θεωρείται λάθος, γιατί δεν έχει διδαχθεί επίσημα. Για να είναι το 2 εις την 3 χ ίσον με 2 εις τη μείον 6, θα πρέπει το 3 χ να είναι ίσο με μείον 6, δηλαδή το χ να είναι μείον 2. Για να δούμε και το δεύτερο ερώτημα. Την εξίση 9 χ μείον 8 επί 3 εις τη χ μείον 9 ίσον 0, μπορούμε να τη μετασχηματίσουμε ως εξής, το 9 να το γράψουμε 3 στη δευτέρα και όλο εις τη χ, μείον 8 επί 3 εις τη χ μείον 9 ίσον 0, και αυτό μας κάνει 3 εις τη 2 χ μείον 8
επί 3 στη μείον 9 ίσον 0. Πολλαπλασιάζουμε δηλαδή τους εκθέτες. Θυμίζω την ιδιότητα, το α στη μη και όλο στη νη. Μα κάνει α στη μη επί νη. Και εφαρμόζοντας ανάποδα αυτή την ιδιότητα, το 3 στη 2 χ να το γράψουμε 3 στη χ και όλο Δευτέρα. Μείον 8 επί 3 στη χ μείον 9 ίσον 0. Βλέπουμε ότι έχουμε άγνωστο το 3 στη χ. Μπορούμε να θέσουμε όπου ψ το 3 στη χ. Το ψ θυμίζω ότι ονομάζεται βοηθητικός άγνωστος. Αντικαθιστώντας το 3 στη χ με το ψ θα έχουμε ψ τετράγωνο, μείον 8 επί ψ, μείον 9 ίσον 0. Βρίσκουμε τη διακρίνουσα, μας κάνει β τετράγωνο μείον 4 αγ, δηλαδή μείον 8 στο τετράγωνο 64, μείον 4 επί μείον 9 συν 36 ίσον 100. Και οι ρίζες για το ψ θα είναι η μείον β συν πλην ρίζα δέλτα δια 2 α. Θυμίζω ότι η διακρίνουσα είναι β τετράγωνο μείον 4 αγ για αν τυχόν κάποιος την έχει ξεχάσει. Άρα θα είναι μείον το μείον 8, το μείον β, συν πλην ρίζα του 100, δια 2 επί 1. Και αυτό μας κάνει 8 συν πλην 10 δεύτερα, δηλαδή 8 και 10 δεύτερα, 18 δεύτερα ίσον 9, ή 8 πλην 10 δεύτερα ίσον μείον 2 δεύτερα ίσον μείον 1. Από αυτή την εξίσωση, την οποία ας την ονομάσουμε 1, μπορούμε να συνεχίσουμε ως εξής και να πούμε η 1 ισοδύναμα γράφεται ψ ίσον 9 ή ψ ίσον μείον 1. Βρήκαμε τώρα το βοηθητικό άγνωστο, το ψ. Όμως εμείς ψάχνουμε το χ και θυμόμαστε ότι το ψ είναι ίσο με 3 εις τη χ. Αντικαθιστούμε το ψ με το 3 εις τη χ και έχουμε 3 εις τη χ ίσον 9 ή 3 εις τη χ ίσον μείον 1. Θυμόμαστε ότι το 3 εις τη χ είναι πάντα θετικό, άρα αυτή η λύση είναι αδύνατη, διότι το 3 εις τη χ είναι θετικό, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ίσο με το μείον 1. Συνεχίζουμε λοιπόν με το 3 εις τη χ ίσον, γράφουμε το 9 σαν δύναμη το 3, 3 εις δευτέρα, και επειδή η 3 εις τη χ είναι 1 προς 1, έχουμε ότι το χ είναι ίσο με 2. Αυτή είναι και η μοναδική ρίζα της αρχικής εξίσωσης. Αυτός είναι ο τρόπος που λύνουμε τις εκθετικές εξισώσεις. Οι εξισώσεις αυτές ονομάζονται εκθετικές, γιατί το χ είναι τον εκθέτη μιας δύναμης. Μιας και λύσαμε την εξίσωση, ας λύσουμε και την αντίστοιχη ανίσωση. Να λυθεί η ανίσωση 9 εις τη χ μείον 8 επί 3 εις τη χ μείον 9 μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Τα αρχικά βήματα είναι ακριβώς ίδια με την εξίσωση. Θέτουμε ψ ίσον 3 εις τη χ, το γράφουμε αναλυτικά όπως η εξίσωση και έχουμε ψ τετράγωνο μείον 8 ψ μείον 9 μεγαλύτερο εις του μηδενός. Βρίσκουμε τη διακρίνουσα και τις ρίζες. Τις έχουμε βρει προηγουμένως. Οι ρίζες είναι ψ ίσον μείον 1 ή ψ ίσον 9. Οι ρίζες εξίσωσης ψ τετράγωνο μείον 8 ψ μείον 9 ίσον 0 είναι το μείον 1 και το 9. Το έχουμε βρει προηγουμένως. Κάνουμε λοιπόν παραγοντοποίηση. Θυμίζω τον τύπο παραγοντοποίησης του τριωνύμου α χ τετράγωνο και β χ και γ. Μας κάνει α επί χ μείον χ 1 επί χ μείον χ 2, όπου χ 1 και χ 2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης. Έχουμε λοιπόν ψ συν 1 επί ψ πλην 9 μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα πίνακα προσήμων ή μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο απλό, την ευθεία των πραγματικών αριθμών, όπου έχουμε το μείον άπειρο και το συνάπειρο, να βάλουμε εδώ τις δύο ρίζες, το μείον 1 και το 9. Στο μείον 1 και στο 9 το τριώνυμο ψ τετράγωνο μείον 8 ψ συν 9 μηδενίζεται. Έξω από τις ρίζες το τριώνυμο είναι ομόσημο του α, άρα είναι συν, το α εδώ είναι ο συντελεστής του ψ τετράγωνο είναι το 1, και μέσα στις ρίζες το τριώνυμο είναι τερόσημο του α. Όταν δηλαδή το ψ είναι εδώ, για παράδειγμα παίρνει την τιμή μείον 2 και ο ένας όρος και ο άλλος είναι αρνητικός, άρα το γινόμενο είναι θετικό. Αν πάρουμε όπου ψ το 0, αυτός όρος είναι θετικός, αυτός είναι αρνητικός, άρα το γινόμενο είναι αρνητικό, γι' αυτό και το πλην. Και αν πάρουμε για ψ το 10, αυτός όρος είναι θετικός και αυτός θετικός και οι δύο είναι θετικοί, άρα αυτό είναι συν. Η ερώτηση είναι πότε αυτό το γινόμενο είναι θετικό, εδώ και εδώ. Για ψ λοιπόν, μικρότερο ίσο του μείον 1 ή ψ μεγαλύτερο ίσο του 9. Ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε το βοηθητικό άγνωστο ψ στη μορφή 3 εις τη χ, γιατί εμείς ενδιαφερόμαστε να βρούμε το χ. 3 εις τη χ μικρότερο ίσο του μείον 1 ή 3 εις τη χ μεγαλύτερο ίσο του 9. Αυτό εδώ όμως είναι αδύνατο για τον ίδιο λόγο που η εξίσωση είναι αδύνατη, αφού το 3 εις τη χ
είναι πάντα θετικό, αποκλείεται λοιπόν να είναι μικρότερο ίσο του μείον 1. Έχουμε λοιπόν ισοδύναμα ότι το 3 στη χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 3 στη δευτέρα και επειδή όπως είπαμε και στις προηγούμενες ασκήσεις η 3 στη χ είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε ότι το χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 2. Αν θέλαμε να λύσουμε την ίδια ανίσωση αλλά αντί για μεγαλύτερο ίσο να έχουμε μικρότερο του 0, η λύση είναι παρόμοια. Έχουμε λοιπόν το 9 στη χ μείον 8 επί 3 στη χ μείον 9 μικρότερο του 0. Θέτουμε πάλι ψι ίσον 3 στη χ και έχουμε ψι τετράγωνο μείον 8 ψι μείον 9 μικρότερο του 0. Στη συνέχεια έχουμε ψι συν 1 επί ψι μείον 9 μικρότερο του 0. Το πινακάκι είναι το ίδιο, είναι αυτό. Πότε λοιπόν είναι μικρότερο του 0? Μέσα στις ρίζες, όταν το ψι λοιπόν είναι ανάμεσα στο μείον 1 και στο 9. Άρα γράφουμε μείον 1 μικρότερο του ψ, μικρότερο του 9. Αντικαθιστούμε πάλι το ψ με το 3 στη χ και έχουμε μείον 1 μικρότερο του 3 στη χ, μικρότερο του 9. Λύνουμε ξεχωριστά την κάθε ανισότητα. Έχουμε το 3 στη χ μεγαλύτερο του μείον 1 και το 3 στη χ μικρότερο του 9. Αυτό όμως ισχύει για τον ίδιο λόγο, γιατί το 3 στη χ είναι πάντα θετικό, άρα είναι πάντα μεγαλύτερο του μείον 1. Άρα έχουμε 3 στη χ μικρότερο του 3 στη δευτέρα. Και επειδή η 3 στη χ είναι γνησίως αύξουσα, χ μικρότερο του 2. Αλλιώς θα μπορούσαμε να γράψουμε το χ ανήκει στο μειονάπειρο κόμμα 2. Αυτός είναι ο τρόπος λύσης των εκθετικών ανισώσεων αυτής της μορφής.